Ο πόνος γεννάει τον πόλεμο. Και ο πόλεμος γεννάει τον πόνο. Αυτός ο κόσμος χρειάζεται ένα νέο Θεό. Και αυτός θα είμαι εγώ. Ζήνα την σε! Αχ, το να μην έχεις ιαπωνική προφορά αυτό γίνεται. Τέλος πάντων. Ολική καταστροφή! Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Monkey Bros Show. Έχει περάσει πάρα πολύ καιρός. Έχουμε περάσει δεύτερη καραντίνα και δεν έχουμε κάνει εκπομπή. Γιατί έχει αλλάξει ο κόσμος, ρε Τέο. Τι λες κι εσύ? Ο κόσμος σε σχέση με ένα χρόνο πριν δεν είναι πια ο ίδιος. Το ξέρουμε πολύ καλά. Και η άνιμη εκπομπή που ετοιμαζόμαστε να κάνουμε σήμερα θα έχει μέσα πολλά πολλά και διάφορα ενδιαφέρον στοιχεία, τα οποία μας είχαν κλεισμένοι, η φάση ότι ήμασταν κλεισμένοι στο σπίτι μας στην καραντίνα και είχαμε χρόνο να δούμε άνιμε, θα ξεχυθεί απόψη. Ακριβώς, αλλά να σου πω κιόλας ότι εγώ έπαθα το εξής. Ο δικός μου κόσμος καταστράφηκε όταν έκανε παιδί ο co-host μου, ο Κώστας ο Κίτσιος. Και κάθε φορά του λέω άντε να κάνουμε εκπομπή και είναι άντε καλά να δούμε τι κάνει ο γιος. Και ο γιος έχει ανάγκη του πατέρα του. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο έχει ανάγκη του πατέρα του. Το μουλικό. Ελπίζω να μην ακούει αυτή την εκπομπή, τον αγαπάμε πάρα πολύ. Θα την ακούσει που θα πάει. Κάποτε, αναγκαστικά θα ακούσει. Παρ' όλα αυτά, ζητήσαμε βοήθεια από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Και η βοήθεια μας έρχεται από τη Γερμανία με τον Τέο, ο οποίος έχει δει μπόλικα πραγματάκια. Θα έχουμε σήμερα πολύ καλύτερα πράγματα να συζητήσουμε από ό,τι στο πρώτο anime report, το οποίο ήταν με σχετικά μέτρια σεζόν. Η καλοκαιρινή σεζόν ήταν πολύ μέτρια. Όμως ήρθε το φθινόπωρο, βγήκε πολύ πράγμα και θα προτείνουμε κάποια από αυτά, αυτά που είδαμε, αυτά που μας τράβηξαν το ενδιαφέρον και αποδείχθηκαν κάποια από αυτά καταπληκτικά, κάποια από αυτά φαίνεται ότι θα μας απασχολήσουν πολύ στο μέλλον και κάποια παλιά τα οποία ολοκληρώσαμε και θα πρέπει να συζητήσουμε λίγο προς το τέλος όμως αυτά, δηλαδή Naruto, το οποίο το τελείωσες, έτσι δεν είναι? Τελείωσα την Ρούτο πολύ πρόσφατα και τα έχω λίγο πολύ φρέσκα στο μυαλό μου, οπότε μπορούμε να κάνουμε μια όμορφη συζήτηση πάνω σε αυτό το υπέροχο anime. Θα το αφήσουμε για το τέλος της εκπομπής και λίγο One Piece χωρίς να σποιλάρουμε. Ας ξεκινήσουμε όμως από κάτι το οποίο δεν ξέρουμε αν το ολοκλήρωσες. Έχει τελειώσει η πρώτη σεζόν, δεν ξέρω καν αν θα βγει δεύτερη. Και αυτό είναι το God of High School. Αυτό το anime το είδα την περασμένη εβδομάδα που μου είπες ότι θα έχουμε κίνηση, θα έχουμε εκπομπή και πρέπει να δω πράγμα, οπότε τώρα ήρθα λίγο στο διάβασμα, οπότε καταλαβαίνεις. Είδα αυτό το άνιμε απανωτό και πρόλαβα επίσης να δω και το επόμενο που θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Πρέπει νομίζω να είναι η πρώτη φορά στη ζωή σου που έχεις homework να διαβάσεις και το κάνεις. Είναι από τα πιο ευχάριστα πράγματα που μπορώ να έχω για homework. Εγώ να σου πω ότι το God of High School το ξεκίνησα γιατί... Λοιπόν, στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε συζητήσει για το Tower of God. Το οποίο Tower of God δεν είναι manga, είναι ένα webtoon, δηλαδή ένα comics το οποίο βγαίνει στο webtoon, μια online πλατφόρμα, το οποίο το πήρε το... Crunchyroll, αν δεν κάνω λάθος, ναι, το Crunchyroll και το έκανε original anime Crunchyroll, ok. Το God of High School είναι επίσης το ίδιο πράγμα,
original webtoon, το οποίο το έκανε το Crunchyroll anime. Έχει αυτό το στυλ του Tower of God, αν και είναι λίγο πιο χρωματιστό CGI και όχι τόσο σαν πίνακα ζωγραφικής που ήταν λίγο το Tower of God. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Έχει λίγο μια παράξενη ζωγραφιά και με έκανε λίγο εντύπωση στην αρχή. Έχουν κάπως πιο κόκκινες μύτες, χωρίς ιδιαίτερο λόγο, και τα αυτιά τους είναι λίγο παράξενα. Το animation δηλαδή ήταν λίγο προκλητικό. Παρ' όλα αυτά το βρήκα ψιλοχιουμοριστικό και εντάξει, αυτό το anime θέλεις να το δεις, γιατί πρώτον πέφτουν πολύ ωραία trailer και η φάση είναι ότι καταλαβαίνεις πως από τις μάχες που βλέπεις τις διαφημίσεις θα ήθελες να το ακουμπήσεις, εννοείται. Μετά ξεκινάει λίγο πολύ τυπικά και παιδάκια και σχολείο και ξύλο, εντάξει. Αλλά ναι, υπόσχεται και περισσότερα πράγματα για τις επόμενες seasons, πιθανό. Να πούμε εδώ ότι το God of High School είναι, αν κάποιος έλεγε θέλω ένα άνιμε το οποίο να είναι 99% ξύλο, 1% story, αυτό είναι το God of High School, ρε. Εγώ δεν μπόρεσα να δω πάνω από 3-4 επεισόδια. Γιατί δεν έχει τίποτα. Είναι απλά δικαιολογία για ξύλο. Δεν γίνεται ένα άνιμε να ξεκινάει με το tournament, που όλα τα shonen, όλα τα fight anime έχουν tournament arc. Okay, με ναι. Θυμό, έχοντας στο μυαλό τι θέλεις, Dragon Ball, τι θέλεις, ρε φίλε. Ναι. Δεν γίνεται να είναι το πρώτο σου πράγμα στο πρώτο επεισόδιο να ξεκινάει με το tournament και πριν ξεκινήσει το tournament να έχεις ήδη κάνει ένα τεράστιο fight στο πρώτο επεισόδιο. Και απλά το παράτησα, ρε φίλε, νομίζω με τράβηξε. Νομίζω ότι είναι λίγο στη μόδα αυτό το πράγμα τώρα. Δηλαδή, αυτοί που φτιάχνουν τα μάνκα και τα άνιμε κάθονται και λένε τι θέλει να δει ο κόσμος, τι θέλει να δει ο πελάκι, τι θέλει, ξύλο, πάρ' το ρε μάνακ, πάρ' το από το πρώτο επεισόδιο, πάρ' το. Είναι... Πάρ' το για να μπορείς να το δεις. Βλέπεις, όμως δεν είναι όλοι για όλους, δεν ισχύει με το όλους το ίδιο. Και από την άλλη μετά δεν πρέπει να σκέφτεται το plot, δεν πρέπει να ζορίζεται στους διαλόγους, δεν πρέπει. Αφήνει όμως πολλά απ' έξω έτσι. Απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό. Είναι στην ουσία δηλαδή, μου λες, για την γενιά του TikTok. Τώρα, ακούστηκα πολύ 45χρονος. Πολύ παππούς. Παππούς. Εν τω μεταξύ, τώρα που αναφέρουμε το Crunchyroll, να πούμε ότι διάβασα προχτές ένα νέο ότι η Sony αγόρασε από τη Warner Bros. Το Crunchyroll για 1,2 δισεκατομμύρια. Η Sony έχει ήδη το Funimation, που έχει πάρα πολλά πράγματα στην Αμερική, και πήρε και το Crunchyroll, οπότε στην ουσία μάζεψε το 80% των anime σε μία εταιρεία. Καταλαβαίνει ότι είναι το μέλλον, ότι είναι η φάση. Γενικά είναι, ξέρεις τι, παίζει το εξής, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβει και ο κόσμος, που δεν έχει να κάνει μόνο με το anime, με τα anime γενικά, αλλά έχει να κάνει με το που πάει η βιομηχανία. Θέλουν όλοι να στήσουν τη δικιά τους streaming service, okay? Netflix, HBO Max, Disney Plus κτλ. Πρέπει να έχεις τις σειρές σου, αλλά πρέπει να έχεις και τα animations. Και οι μόνοι που έχουν άπειρα animation που μπορούν να βγάζουν forever είναι η Disney. Όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να βρούνε original πράγματα. Και γι' αυτό έχουν πέσει με τα μούτρα στα anime. Με το Netflix, ας πούμε, να παίρνει τα δικαιώματα από τα μισά και τα άλλα μισά να τα φτιάχνει μόνη της, και όλα αυτά που φτιάχνει μόνη της να είναι σάπια. Και τώρα τη Sony να έχει αγοράσει το Crunchyroll στην ουσία για να το ενώσει με το Funimation και να κάνει μια τεράστια πλατφόρμα που θα έχει μέσα τα περισσότερα πράγματα. Και πάμε για πόλεμο. Αυτή είναι η φάση. Στην ουσία είναι όλες οι εταιρείες ψάχνουν να γεμίσουν με animation την πλατφόρμα τους, γιατί είναι πιο φιλικά προς τα παιδιά και προς τους μεγάλους. Είναι win-win. Και πάνε απέναντι στην Disney, που η Disney έχει τα δικά της. Η Disney είναι άλλη φάση, ρε.
Αλλά στα άνιμα, αυτό που είπες τώρα για παιδιά και μεγάλους, είναι όντως έτσι, ρε φίλε. Μπορείς από το ένα δευτερόλεπτο στο άλλο να έχεις δηλαδή ένα έργο το οποίο να είναι αθώο και το επόμενο δευτερόλεπτο να μην είναι καθόλου αθώο. Δηλαδή προσεγγίζεις πολύ μεγάλο κοινό με αυτόν τον τρόπο. Οπότε καταλαβαίνω τι λες. Με ένα καλό animation έχεις πολλούς ανθρώπους να βλέπουν και να θέλουν να βλέπουν αυτό που κάνεις. Πέτυχα ένα YouTube κανάλι με anime commentaries και τα λοιπά στο YouTube, το οποίο λέγεται Beyond the Bot, και εκεί έχουν βιντεάκια τα οποία είναι anime που δεν μπορείς να δεις έξω στο κινητό σου, ας πούμε, ή στο laptop σου. Και δεν μπορείς να τα δεις έξω γιατί ξέρεις, boobies. Α, δεν μπορείς να τα δεις σε δημόσιο χώρο. Σε δημόσιο χώρο, ακριβώς. Και φίλοι, είχε μέσα το High School of the Dead. Το High School of the Dead, το οποίο είναι, φίλε, ένα τόσο... μπορεί να σου διαλύσει το μυαλό αυτό το άνιμε, ρε. Δεν ξέρω αν το έχεις δει. Εγώ, ναι ρε. Εννοείται. Είναι οι αρχές. Είναι, ξέρεις τι, το High School of the Dead είναι καλύτερο zombie apocalypse από ό,τι υπάρχει σε σειρά. Δηλαδή, ναι, κατουράει το Walking Dead κατευθείαν, ρε, κατευθείαν. Αλλά το τι βυζιά έχει σε ό,τι να είναι, χωρίς να λειτουργεί βαρύτητα. Βλέπεις πολλά παράλογα. Βλέπεις πολλά παράλογα πράγματα και κανένα από αυτά δεν σε ενοχλεί. Είτε είναι ζόμπι και παιδιά, είτε είναι μπούμπις και αγόρια και κορίτσια. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι ας πούμε έχει μια χαρακτήρα στο High School of the Dead, το οποίο, η οποία είναι μια τύπισσα με ένα κατάνα. Με το σπαθί. Σάικο τη λέμε. Η Σάικο, τη θυμάσαι αυτό, θυμάται και το ονομάτι. Ότι να... Αλλά δες τώρα, έχεις το Walking Dead που έχεις μια τύπισσα επίσης με κατάνα. Η μία είναι ένας πολύ ωραίος χαρακτήρας και η άλλη είναι η Psycho. Πώς θα λένε, υπάρχει για να είναι cool και ψυχραιμή και fan service όλη την ώρα όμως, ρε. Ταυτόχρονα είναι και ωραίος χαρακτήρας. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνουν. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνουν αυτό. Το God of High School θα το δεις, ακροατή μου, αν θέλεις να περάσεις μερικές ώρες σαν να τρως σάντουιτς. Κατάλαβες, είναι αγνή διασκέδαση που θα σου αρέσει. Αλλά ίσως σου κάνει λίγο κακό στην υγεία σου. Είχε μια ωραία σκηνή, δεν ξέρω αν έφτασες μέχρι αυτή τη σκηνή. Κάτι που μου αρέσει στα anime είναι οι υπερβολές κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή όταν σου παρουσιάζει δυνατούς χαρακτήρες και μετά σου βάζει τον πρωταγωνιστή ή κάποιον φίλο του να κάνει κάτι σε αυτό τον πολύ δυνατό χαρακτήρα και το πετυχαίνει όντως ο άλλος και με το παραπάνω και άνετα και... Δηλαδή αυτό είναι κάτι που μου αρέσει σαν υπερβολή. Έχει μια τέτοια σκηνή, δεν θα την σποιλεράρω υποχρεωτικά, αλλά αυτό είναι που με έκανε να μην το κλείσω ίσως στην περίπτωσή σου κατά. Γιατί συμφωνώ για το story, συμφωνώ για τους διαλόγους, είχε ένα μεγάλο κοινό κενό σε αυτό το θέμα, αλλά κατά τα άλλα είχε ωραίο animation σε ξύλο. Ήταν ωραίο ξύλο. Ήταν σαν να βλέπω να πολεμάει ο Ναρούτο με τον Σάσκε, ξέρω εγώ, σε φάση. Παμ, μπουμ, μπαμ, μπουμ, μπουμ, μπουμ. Είχε καλή φάση. Πολύ ωραία η κριτική σου, έτσι με... Πώς το λένε. Με εφέ. Σαν να έχει βγει από την Οξφόρντ, από το Πανεπιστήμιο. Θέλω να με πάρει και εμένα η Σονίν, ρε. Ναι, σωστό. Πάμε όμως στο Jujutsu Kaisen. Το οποίο ξεκίνησε πριν από 10 εβδομάδες. Παίζει μέσα στο επόμενο χρόνο να γίνει top 3 σε κόσμο που το βλέπει και αναγνωρισιμότητα. Το μάγκα πουλάει πάρα πολύ καλά στην Ιαπωνία. Νομίζω ότι είναι στην δεύτερη θέση. Παίζει να είναι στη δεύτερη θέση
Παίζει να είναι μετά το Titan. Σαν μάγκα, νομίζω τα είχα δει πρόσφατα. Ήταν στην πρώτη θέση το Demon Slayer. Α, okay. Στη δεύτερη θέση ήταν το Jujutsu, στη τρίτη ήταν το One Piece και κάπως έτσι πηγαίνει το πράγμα. Το Jujutsu είναι σε μια ανωδική πορεία και τα χαρακτηριστικά που έχει βοηθάνε πολύ στο να τη γουστάρουν τόσο εμείς, Ευρώπη-Αμερική, όσο και οι ίδιοι οι Ιάπωνες, γιατί βασίζεται πάνω σε ιαπωνικούς θρύλους. Στους ιαπωνικούς δηλαδή θρύλους για φαντάσματα, δαίμονες κτλ. Όλα αυτά που αναφέρει μέσα είναι μέρος της κουλτούρας, ας πούμε, της ιαπωνικής. Και είναι πολύ κλασικό σόνεν, είναι πολύ ναρουτοειδές άμα το δεις λίγο απ' έξω. Γιατί τι έχεις? Έχεις έναν τύπο ο οποίος έχει μέσα του το κακό το πνεύμα, και έναν λίγο και η ομάδα αποτελείται από τρεις, έναν άλλον ο οποίος είναι λίγο έτσι κυριλέ ή μογκόμενος, μια τύπισσα και έναν πολύ καλό δάσκαλο. Είναι ακριβώς το Naruto style. Έχεις ένα, έχεις ένα σχολείο και έχεις και διάφορα που συμβαίνουν. Μιλάμε για το Τόκιο, ας πούμε, στην σημερινή εποχή. Ο πρωταγωνιστής μας έχει φάει για κάποιο πολύ περίεργο λόγο ένα κομμάτι ενός δαίμονα και αποκτάει μαγικές δυνάμεις, και μέσα από τα πρώτα επεισόδια μπαίνει και μέσα στην ακαδημία, ας το πούμε έτσι. Βασικά είναι τεχνικό λύκειο. Okay, το Kaizen. Kaizen. Ναι, είναι τεχνικό λύκειο. Είναι PAL. Είναι σε PAL. Α, εύκολα τα πράγματα. Δεν θα τα πάει πολύ καλά στις πανιαπωνικές εξετάσεις, αλλά okay. Μπαίνει σε αυτή την ακαδημία για κυνηγούς δαιμόνων, παύλα sorcerers, ας πούμε, και πάρα πολύ γρήγορα, μέχρι το 10ο-11ο επεισόδιο που είμαστε αυτή τη στιγμή. Έχω δει το 10. Έχεις δει το 10, εγώ είμαι στο 11. Έχουν προχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα τα πράγματα. Έχουμε δει πάρα πολύ γρήγορες επεκτάσεις της ιστορίας. Το οποίο, ας πούμε, μου είχε αρέσει πάρα πολύ όταν το είχα δει στο Demon Slayer, που μέχρι το 7ο επεισόδιο του Demon Slayer έχεις δει ποιος είναι, ας πούμε, ο τελικός αντίπαλος στο 7ο επεισόδιο, και λες okay, φίλε, δεν θα βαρεθώ καθόλου, πάει μπροστά συνέχεια πάρα πολύ γρήγορα. Το ίδιο κάνει και το Jujutsu Kaisen και το κάνει πάρα πολύ καλά. Πώς φαίνεται σαν φίλε, όταν έχεις 12 επεισόδια, πόσο είναι, 13-12 είναι η σεζόν, άμα δεν κάνω λάθος. Κάπου εκεί. Είναι μικρό και εκεί μέσα πρέπει να χωρέσεις αρκετά στοιχεία έτσι ώστε να κρατήσεις το ενδιαφέρον. Παράλληλα πρέπει να προχωράς το story και να δείχνεις εξέλιξη σε σκηνές, εξέλιξη σε μάχες, το πώς ανεβαίνουν οι πρωταγωνιστές, το πώς γίνονται δυνατότεροι. Όλα αυτά πρέπει να τα πετύχεις μέσα σε πολύ λίγα επεισόδια. Δεν είναι εύκολο. Αλλά άμα καταφέρεις να το κάνεις κάτι που καταφέρνει το Kaisen, έχεις ένα πολύ ωραίο άνιμε, έχεις μια πολύ ωραία δουλειά στο τέλος. Αυτό οπότε που... και εγώ του δίνω πολύ συν. Είναι σίγουρα καλύτερο από το high school. Ξέρεις τι, μου άρεσε πάρα πολύ το πώς βάζει μέσα αναφορές σε άλλα pop culture πραγματάκια. Ας πούμε, σε μια φάση που βλέπει, ας πούμε, ποια είναι η δύναμή του, λέει, σε μια πρόταση έτσι το πέταξε, λέει, α, εγώ ήθελα να έχω μπανκά ή ρασέγγαν ή ξέρω κάτι τέτοιο. Οκ. Και σε ένα άλλο επεισόδιο που κάθεται και βλέπει ταινίες, οι ταινίες που βλέπει είναι ο άρχοντας των δαχτυλιδιών, ρε φίλε. Και είμαι σε μαζί. Είναι ένας από εμάς, κατάλαβες. Ο πρωταγωνιστής βλέπει τον Σαμ να λέει Φρόντο Σάμα. Ο σκηνοθέτης ο ίδιος, αυτός που το φτιάχνει, ο σεναριογράφος ο ίδιος, είναι άτομο της καθημερινότητας που καταλαβαίνει ουσία τι θέλεις να δεις εσύ
και στο πετάει ρε φίλε, δεν φοβάται να το, δεν φοβάται για τα δικαιώματα πιθανόν, αλλά εντάξει, θα ήταν και, θα ήταν και αστείο να πάει κάτι στραβά με αυτό. Δηλαδή το πετυχαίνει πολύ καλά αυτό με το να κλέβει πράγματα από άλλα. Οπότε θα πούμε ότι το Jujutsu είναι η πρώτη μας highly recommended anime σειρά για να μπείτε να τη δείτε αν δεν το έχετε κάνει ήδη μέχρι τώρα. Πιστεύω ότι μέχρι του χρόνου θα είναι μέσα στις, στο top 5 τουλάχιστον, γιατί πάει πάρα πολύ καλά και φαίνεται, φαίνεται ότι υπάρχει ένα πολύ καλό story από πίσω. Τώρα όποιος ενδιαφέρεται είναι detective, είναι λίγο creepy thriller, αλλά κατά τα άλλα έχει ένα πολύ ωραίο χιουμοριστικό και kawaii ώρες-ώρες χαρακτήρα που πετάει σε οποιονδήποτε καλό ή κακό, όσο και, και αν δυνατός ή τρομακτικός αν μπορεί να δείχνει, ξέρω. Έχει, έχει ωραία στοιχεία μέσα. Ναι, δεν θα το ρισκάρετε καθόλου. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο creepy, είναι λίγο έτσι horror σε μερικές στιγμές. Yeah. Και είναι ακριβώς το αντίθετο με την επόμενη μου πρόταση. Το οποίο είναι το Kaguya-sama, άνω κάτω τελεία, Love is War. Για να το ακούσω αυτό. Θα σου πω ένα πράγμα, θα σου πω ένα πράγμα. Και είναι ρομαντική κωμωδία για δύο λυκειόπαιδα. Το ένα είναι ο πρόεδρος της, του 15 μελούς συμβουλίου στο λύκειο του, ο οποίος είναι εκεί με υποτροφία, είναι πάρα πολύ έξυπνος, πάρα πολύ ικανός, αλλά είναι φτωχός. Είναι πλούσιο, ξέρεις, είναι κολέγιο, φάση πλουσιόπαιδα όλα. Ναι, αυτός το κέρδισε, οκ. Okay. Η αντιπρόεδρος είναι η κόρη μιας οικογένειας η οποία είναι ζάπλουτη στην Ιαπωνία. Έχουν ψηλο, είναι ψιλομαφιόζοι και ψιλονόμιμοι, ας πούμε, κάπως έτσι, κατάλαβες. Είναι περίεργη η οικογένεια. Ναι, αλλά παρόλα αυτά είναι επίσης πανέξυπνη, δίκαια η αντιπρόεδρος, μία από τις καλύτερες μαθήτρες του σχολείου κτλ. Αυτοί οι δύο αγαπιούνται, ρε, είναι ερωτευμένοι ο ένας με τον άλλον. Αλλά δεν θα πούν ποτέ ο ένας τον άλλον ότι αγαπιούνται, ότι ξέρεις. Όχι αγαπιούνται, να πούν ότι μου αρέσεις. Γουστάρονται, ρε παιδί μου. Ναι, δεν θα του πούν. Τι θα κάνουν όμως. Θα το δω ή θα τα πεις όλα. Όχι, ακόμα δεν έχω πει τίποτα. Φτιάχνουν σε κάθε επεισόδιο σχέδια για να αναγκάσουν τον άλλον να πει ότι ο άλλος τους αρέσει. Α, οκ. Και αυτό τόσο γίνεται σατανικό. Πολύ σατανικό. Και, και μέσα στο επεισόδιο μπορείς να δεις μέχρι και 3 και 4 τέτοια σχεδιάκια, τα οποία, ξέρεις, τελειώνουν και ο narrator, αυτός που λέει την ιστορία, ξέρεις, ο τύπος, λέει ποιος νίκησε. Ξέρω εγώ, σε αυτό εδώ τη μάχη νίκησε ο ένας, είχα μισοπαλία κτλ. Οπότε έχουμε ένα πολύ έξυπνο άνιμε και ένα άνιμε το οποίο σου κάνει mind games και σε πορώνει με αυτό τον τρόπο, με τους διαλόγους του, τα σκηνικά, καλά, το animation. Συνομίζεις θα δεις τον Death Note. Όχι φίλε, εντάξει, είναι έτσι, είναι έτσι, αλλά όλα... Ναι, μέσα. Αλλά, ρε φίλε, όλα γυρνάνε γύρω από το... από πολύ χαζά πράγματα, ρε. Που χου, ας πω ένα, χωρίς να το σποιλάρω, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία στιγμή, είναι το τι. Δες τώρα. Βρέχει και θα πρέπει να φύγουν με τα πόδια οι δυο τους. Και αν σηκώσει ένας την ομπρέλα, θα πρέπει να μπει ο άλλος κάτω από την ομπρέλα. Και θα είναι δίπλα-δίπλα. Κατάλαβες. Οπότε το κόλπο είναι, τι έχει χτίσει ο ένας σαν σχέδιο. Και δεν έχει χτίσει ο άλλος σαν σχέδιο, γιατί και οι δύο ξέρανε. Ναι. Ξέρανε το καιρό. Και, και γίνεται, φίλε, δηλαδή L με light, ίδιο επίπεδο κουβέντα, αλλά σχετικά με το έχεις ομπρέλα, δεν έχω ομπρέλα, γιατί δεν έχεις ομπρέλα, μήπως, μάμου. Και στο τέλος, φίλε... πάνω βρεγμένοι στο σπίτι. Δες τώρα, δύο σεζόν έχουν δει. Είναι καταπληκτικές και οι δύο, ρε φίλε. Δηλαδή τα βλέπεις. 12 είναι. Ναι, εκεί 12-13 επεισόδια. Okay. Είναι
τόσο γλυκά όλα τα πράγματα, ρε φίλε. Καταρχήν την Καγκουγιά, η οποία είναι η κοπέλα. Θέλεις να την κάνεις μια καλιά. Θέλεις να την κάνεις μια καλιά, να την προστατεύσεις. Να την αγαπήσεις. Καταλαβαίνεις. Θέλεις να την κάνεις αγάπη, ρε φίλε. Αχ, αυτή η καραντίνα. Θέλεις να την κάνεις μια αγκαλιά, να της χαδέψεις τα μαλάκια. Το αξίζει, κατάλαβες. Αλλά και ο άλλος, ο βλακαμάς, ο πρόεδρος, είναι πολύ καλό αγόρι, ρε φίλε. Best boy. Best boy. Και γενικά είναι πάρα πολύ αστείο. Πάρα πολύ αστείο άνιμε. Πάρα πολύ γλυκό άνιμε. Δηλαδή δεν έχει ίχνος κακού συναισθήματος μέσα. Κατάλαβες. Άντε, ναι. Δεν, τίποτα. Είναι όλα όμορφα και ωραία, ρε φίλε. Και λες, άντε, ναι, πώς θα γίνει. Και ξεσπίνει το θέμα ότι μπορεί τέτοια άνιμε λίγο να γίνονται κουραστικά. Γιατί λες, άντρε μαλάκα, δηλαδή έχουμε φτάσει μέχρι εδώ πέρα και δεν γίνεται τίποτα, γιατί μπορεί να επαναλαμβάνεται όλο αυτό, έτσι. Ναι. Δεν επαναλαμβάνεται, φίλε. Ενώ το κρατάνε το σταθερό τέτοιο, ότι το θέμα μας είναι ποιος θα πει ποιος θα πει πρώτος το σε γουστάρω. Παρόλα αυτά προχωράνε και αλλάζουν οι χαρακτήρες. Ας πούμε, δεύτερη σεζόν προς το τέλος έχει αλλάξει τελείως η Καγκουγιά και τελείως ο πρόεδρος. Τελείως έχουν αλλάξει. Είναι άλλοι άνθρωποι, κατάλαβες. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και ελπίζω να τα βρούνε και να αγαπηθούνε. Γιατί το αξίζουνε, το αξίζουνε τα παιδιά μου να γίνουνε ζευγάρια. Άσο, έλα, έλα. Πες μου την αλήθεια. Έχεις αφιερώσει τραγούδι στο ράδιο σε αυτούς τους δύο ή όχι ακόμα? Όχι. Δεν έχω αφιερώσει τραγούδι για αυτούς. Αλλά να σου πω. Να σου πω όμως ότι επί εβδομάδες. Καθόμουν το βράδυ, ξέρω εγώ, εδώ στο κρεβάτι να δω επεισόδιο πριν τον ύπνο. Και στο σταθερό υπολογιστή, ο οποίος είναι τέλος πάντων στο ίδιο δωμάτιο, καθόταν ο συγκάτοικος και έπαιζε το παιχνίδι του. Και, και πατούσα εγώ, άκουγε αυτός το τραγούδι τίτλων την αρχή. Και έλεγε, το opening. Ναι, και μου έλεγε, α, τι γίνεται με αυτούς, ρε, πώς είναι, και έλεγε, κάτσε να σου τα πω. Και της είπε αυτό και έγινε αυτό και αχαχαχτη. μια τέτοια κατάσταση. Το Καγκουγιά Σαμά θα σου πω τώρα ότι είναι ένα από τα καλύτερα άνιμε που έχω δει ποτέ. Άρα χωρίς. Δεν έχει ηλικία. Δεν έχει ηλικία αυτό το άνιμε, έτσι. Δεν έχει, είναι ενήλικο, ρε φίλε. Έχει τόσα σεξουαλικά υπονοούμενα. Α, και νοούμενα κανονικά. Δεν είναι για παιδιά. Είναι, πώς να σου το πω, είναι από τις ρομαντικές κωμωδίες ό,τι καλύτερο υπάρχει. Τόσο. Okay. Πολύ καλό λοιπόν το Καγκουγιά Σαμά. Μιλάμε τώρα, όχι highly recommended. Μπορώ να έρθω σπίτι σου να το δούμε μαζί με το ζόρι, ξέρω εγώ. Τόσο πολύ. Και, το βάλω μόνος. Και να σου πω κάτι, όποιον πίσω, καταρχήν δεν θα μείνει καθόλου. Μα καθόλου δυσαρεστημένος. Δεύτερον, ξέρω ότι έχω κάνει έναν άνθρωπο λίγο πιο χαρούμενο, ρε φίλε. Καταλαβαίνεις. Έχει γίνει. Εσύ είσαι ρε μαλάκα, είμαστε ήλιοι. Ναι, ρε φίλε, ναι. Για τα Χριστούγεννα, σας παρακαλώ, δείτε Καγκουγιά Σαμά. Love is war. Okay. Και περάστε σε ένα ακόμα άνιμε το οποίο. Πόσο καλό μπορεί να είναι, ρε φίλε. Πόσο καλό. Είναι ένα άνιμε που έκατσα και είδα πριν από λίγο commentary στο YouTube. Του επεισοδίου και έβλεπα τον YouTuber να κλαίει από τη συγκίνηση και την ένταση και δεν είπα ότι αυτός το παίζει τώρα, ξέρεις γιατί? Γιατί και εγώ στο επεισόδιο έκλαγα με τον ίδιο τρόπο. Μιλάμε φυσικά για το καλύτερο άνιμε, αθλητικό άνιμε όλων των εποχών. Μιλάμε για το Haikyuu Volley, φίλε, το καλύτερο, ένα από τα καλύτερα άνιμε που τρέχουν, είναι για Volley. Είναι απίστευτη φάση εδώ και να σου πω κάτι. Και εγώ έριξα δάκρυ σε αυτό το άνιμ και με έκανε εντύπωση γιατί δεν το ελέγχεις, ρε φίλε. Δηλαδή, άμα είσαι στο κατάλληλο feeling, στην κατάλληλη ατμόσφαιρα, μπαμ, είναι πολύ τρελό. Δηλαδή, είχε ένα επεισόδιο με αυτό που παίζει αριστερά, τον Τανάκα. Κουρεμένο, τον Τανάκα που είναι κουρεμένος έτσι. Σχεδόν φαλακρός να το πούμε, ξέρω εγώ. Και αυτό το επεισόδιο που αφιερώταν σε αυτόν, αυτό είναι το επεισόδιο που με έκανε να κλάψω. Γιατί έχει απίστευτες σκηνές, γιατί έχει απίστευτη ένταση. Ο τρόπος που σου δείχνει παρελθόν με παρόν, όταν αναμειγνύονται και καταλαβαίνεις
γιατί είναι εκεί πέρα κάποιος από τους πρωταγωνιστές. Τι έχει καταφέρει, τι έπρεπε να καταφέρει για να βρίσκεται εκεί, πώς έβλεπε τον εαυτό του πιο παλιά, πώς το βλέπει τώρα, πώς βλέπει την ομάδα, τι πρέπει να δώσει και όλα αυτά μαζί, φίλε, σε πάνε σε άλλο level. Το anime είναι απίστευτο. Εγώ θα σου πω ότι παίζει να πέφτει δάκρυ σε όλα τα επεισόδια. Δεν είναι δάκρυα συγκίνησης, είναι πολλές φορές ένταση, φίλε, τι... Σου χτίζει ένταση σε κάθε επεισόδιο. Τώρα βρισκόμαστε στον πρώτο αγώνα του πανιαπωνικού πρωταθλήματος και παίζουν με την δεύτερη καλύτερη ομάδα. Πέρσι είχε πάρει το δεύτερη θέση. Και γίνεται ο χαμός. Ο χαμός γίνεται, φίλε. Το άνιμε είναι εκπληκτικό και στο τεχνικό κομμάτι. Το animation είναι απίστευτο. Τα συναισθήματα σε βαράνε σφαλιάρες ανά δευτερόλεπτο. Σλάτ, σλάτ, σλάτ. Δεν μπορείς να πάρεις ανάσα. Δηλαδή, σε ένα άνιμε μετά από 10 αγώνες βόλεϊ, άμα κάτσεις και αναρωτηθείς, τι μπορείς να δείξεις, ρε φίλε, που να σε κάνει να γουστάρεις στο επόμενο αγώνα. Τι μπορείς, και κάτσε και βλέπεις και ξαναβλέπεις το ίδιο επεισόδιο και συγκινείσαι και λες πω, και μετά το γράφεις στους φίλους σου και ακούς και από αυτούς σχόλια και πάει λέγοντας. Είναι από τα λίγα άνιμε που με έκαναν τέτοια ιδιαίτερη εντύπωση. Φίλε, νομίζω ότι δεν περιγράφεται αυτό. Δεν μπορεί να καταλάβει κάποιος ο οποίος δεν το έχει δει πόσο καλό είναι. Γιατί, ξέρεις κάτι... Όλα τα αθλητικά anime λειτουργούν όπως τα fight anime, έτσι. Όπως θα δεις το Dragon Ball και η ένταση ανεβαίνει και τα stakes είναι ψηλά γιατί θα πρέπει να σώσουμε τον κόσμο, τη χώρα, ξέρω, τη ζωή μας, τι είναι αυτό. Το ίδιο πράγμα γίνεται και στο αθλητικό. Απλά είναι άλλο πράγμα. Είναι πολύ πιο σημαντικά και πολύ πιο αληθινά. Έχουμε ζήσει πάρα πολύ... Πάρα πολύ από εμάς τέτοιες καταστάσεις. Ο καθένας έχει ασχοληθεί με κάτι. Είτε αυτό είναι κάποιο άθλημα, είτε κάτι άλλο. Έχουμε μπει σε αυτές τις φάσεις και ξέρουμε τι είναι αυτά που ζουνε, ρε φίλε. Και ίσως κάποιοι από εμάς τους λείπει αυτή η αίσθηση. Μα γι' αυτό είναι πιο κοντά μας. Αυτή η αίσθηση, ρε φίλε, της έντασης, της στιγμής, του πάθους που πάει στον αέρα και μετά το release του πάθους που χαλαρώνει, φίλε, και τρέχουν τα δάκρυα και λες, ξέρω εγώ, ρε φίλε, μακάρι να είχα κι εγώ αυτή την αυτό το πάθος εκείνη την ώρα, ή μακάρι ή το είχα κι εγώ, ξέρω εγώ, απλά πέρασε. Ο anime god δεν με βοήθησε τόσο ώστε να έχω άλμα 2,5 μέτρα, απλά δεν βγήκε η άβρα με ένα 50, ξέρω εγώ. Τώρα το Haikyuu, το οποίο είναι ένα anime που μπορείς να πεις ότι είναι 10 στα 10 κάθε σεζόν, έχει κάνει τώρα την τέταρτη, η οποία είναι εξαιρετική. Πάλι ένας αγώνας, φίλε, έτσι. Πάλι ένας αγώνας μόνο. Φαντάσου, ένας αγώνας, η season, η ολόκληρη. Ένας αγώνας. Μάλιστα. Τι εντύπωση, θετική ή αρνητική? Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω. Ξέρεις κάτι, παραπάνω, θα ήθελα κάτι παραπάνω, ρε φίλε. Ίσως δεν τελειώσει στα 13 επεισόδια, ή ίσως δεν αργήσουν ένα χρόνο μέχρι την επόμενη. Μην μας αφήνετε έτσι. Κάτι πρέπει να γίνει. Θέλω τη δόση μου. Τώρα το θέμα είναι ότι θέλουν το χρόνο τους για το κάθε αγώνα για να το κάνουν τόσο καλό, ή απλώς το κάνουν γιατί οικονομάνε πολύ περισσότερα γίνοντας το αργά-αργά. Νομίζω και τα δύο. Η αλήθεια είναι ότι το επίπεδο του animation είναι τόσο καλό που θέλει πάρα πολύ χρόνο. Και μου έκανε εντύπωση που σε αυτό στο τελευταίο επεισόδιο που είδα, το 11, έδειξαν πάρα πολύ ωραία τα συναισθήματα τα οποία τρέχανε στον αγώνα μέσω του animation. Άλλαξε το στυλ animation σε μια στιγμή τελείως. Σε μια υπάρχει φάση... περίπτωση να μην το έχω δει. Sorry. Ναι, δεν θα σα πω. Μιλάμε για τη τεχνική, έτσι. Δηλαδή, σε μια φάση άλλαξε το στυλ το animation. Okay. Για να σου δείξει
για να σου δείξει την αλλαγή των συναισθημάτων, ας πούμε, την ένταση. Σε μια φάση, επειδή τα πράγματα γινόντουσαν πάρα πολύ κουραστικά, ας πούμε, άρχισε να μαυρίζει η οθόνη από τις άκρες, κατάλαβες, σαν να, ναι, σαν να χάνεις την οπτική σου. Ναι, αυτό το πράγμα, και μετά να ανοίγει, ξέρω, και... Εδώ είναι το τέτοιο, ότι φεύγουμε λίγο από το απλό ας δείξουμε αυτό που έχουμε να δείξουμε. Είναι ότι βάζουμε τέχνη μέσα στο animation. Είναι τέχνη. Είναι το ίδιο πράγμα με το να σκηνοθετείς μια ταινία. Έχεις κινηματογράφηση, έχεις σκηνοθεσία, και όταν το κάνεις με τον σωστό τρόπο, είναι τέχνη αυτό. Ίσως λίγο το τα anime, και ένα anime, ας πούμε, που είναι βόλεϊ, δεν το βλέπει ο κόσμος σαν κάτι που θα μπορούσε να είναι τέχνη. Το Haikyuu είναι τέχνη, ρε. Είναι τέχνη. Είναι αυτή τη στιγμή... Πικάσο, Νταλή, Haikyuu. Έτσι, έτσι πάει. Το θέμα είναι ότι πατάει όλα τα υπόλοιπα, ρε φίλε. Δεν μπορείς. Όσοι ξέρουν, όσοι έχουν δει, όσοι καταλαβαίνουν για ποιο πράγμα μιλάμε, όσοι δεν έχουν δει παρεμπιπτόντως να το δούνε, καταλαβαίνω ότι ίσως να μην ακούγεται ενδιαφέρον σαν ιδέα, αλλά όταν γνωριστείς με τους πρωταγωνιστές, θα έχεις από μόνο σου την όρεξη να δεις πώς θα εξελιχθεί. Και είναι και αν πάρα είσαι... πολύ. Είναι πάρα πολύ, ρε φίλε. Δηλαδή, μέχρι τώρα έχουμε γνωρίσει όλη την ομάδα σε βάθος, κάποιους αντιπάλους από τις προηγούμενες σεζόν, και τώρα μέσα στα 13 επεισόδια γνωρίσαμε άλλους τόσους αντιπάλους, και τους ξέρεις, φίλε, τους ξέρεις. Έχεις επενδύσει σε αυτούς. Έχει πάρα πολύ λίγα άνοιμε το κάνουν αυτό τόσο καλά. Έχει πάρα πολύ καλή πάρα πολύ καλή ανάπτυξη χαρακτήρα, και έχει πάρα πολλούς χαρακτήρες οι οποίοι όλοι τους είναι ξεχωριστοί. Ο καθένας έχει τα δικά του τικ, τους δικούς του, ξέρω εγώ, τα δικά του σκαλώματα, και το πώς βλέπει τη φάση έξω από τη ζωή του βόλεϊ, και το φέρνει μέσα στη ζωή του βόλεϊ και δείχνει γιατί είναι καλός ή όχι τόσο καλός, ή τι θέλει και πώς το θέλει. Όλα αυτά συνδέονται. Για να το κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις μία season τον αγώνα, φίλε. Να πω μόνο, γιατί έχω MVP για αυτή τη σεζόν, ότι με έχει τραβήξει πάρα πολύ ο Τσούκι, ο οποίος είναι ο οποίος είναι ο Blocker, ο ξανθός γυαλάκιας, ο οποίος και αυτός δεν είναι τόσο πολύ ο χρόνος που του δίνεται, αλλά το arc του είναι καταπληκτικό, ρε φίλε. Από τις προηγούμενες σεζόν, και ο χαρακτήρας του είναι πάρα πολύ cool και ωραίος, αλλά και το arc του, πώς εξελίσσεται σαν άνθρωπος, είναι τόσο ωραίο. Τόσο καλοδουλεμένο και καλογραμμένο. Μήπως μπορείς να μου βρεις ένα χαρακτήρα που είναι βαρετός ή ξενέρωτος ή άστοχος. Δεν μπορώ να σου τώρα, άμα πάρω όλους τους πρωταγωνιστές μέσα στο μυαλό με τη σειρά, όλοι έχουν κάτι το οποίο η κατάλληλη στιγμή είτε έχει ήδη προσθεθεί είτε θα προσθεθεί, ρε φίλε. Δεν το φοβάμαι καθόλου, δηλαδή. Ο καθένας έχει ένα κλικ. Ο καθένας, πραγματικά. Δεν με έχει απογοητεύσει καθόλου αυτό το άνοιγμα. Παίζει να είναι το καλύτερο της φθινοπορεινής σεζόν. Το καλύτερο, ρε. Το πώς με κάνει να κλαίω και να... Ρε φίλε, δες, καταρχήν, τι κάνω. Αφήνω πάντα τα άνιμε να τα δω Σάββατο πρωί. Okay. Είναι... Μόνο Σάββατο βλέπεις. Μόνο Σάββατο. Τα μαζεύω. Δεν έχω και πολύ. Βασικά αυτή τη στιγμή βλέπω το Jujutsu και το Haikyuu. Okay. Ξέρω ότι βγαίνουμε στην εβδομάδα, αλλά εγώ τα αφήνω και το Σάββατο. Σάββατο πρωί θα ξυπνήσω. Θα φτιάξω το πρωινό, θα το φέρω μπροστά στον υπολογιστή. Θα βάλω το μάντιλα. Θα βάλω μπροστά μου, ξέρω εγώ, να δω Haikyuu και Jujutsu. Και με το Haikyuu, φίλε, είμαι πορωμένος, είμαι πάμε! Πάμε, παιδιά μου! Φίλε, είναι τρελό, φίλε, τρελό. Δεν το έχω ζήσει χρόνια αυτό το πράγμα, χρόνια. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να περνάς τέτοια συναισθήματα μέσα από απλό άνιμε, να το πούμε, που δεν μπορείς να το πεις απλό. Απλό άνιμε για βόλη. Okay. Λοιπόν, αυτές είναι οι προτάσεις μας για αυτή τη σεζόν. Ξέρουμε ότι δεν έχουμε δει τα πάντα, αλλά προσπαθούμε. Αυτά εδώ, τα 3 από τα 4 είναι highly recommended geese. Θα μιλήσουμε τώρα
για τον Ναρούτο, το οποίο έχει τελειώσει εδώ και χρόνια. Ο Τέο, εσύ το ολοκλήρωσες τώρα, στα κοντά? Τώρα την περασμένη εβδομάδα έκλεισα τον Ναρούτο, το οποίο κλείνει με, το... με τον γάμο του Ναρούτο με την Χινάτα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Εκεί δεν είμαστε. Και το Χαϊκιού κλείνει με καρφί του Χινάτα επίσης. Πήγαμε το Χαϊκιού τότε. Ναι, ναι, με συγχωρείς, όλα συνδέονται. Το Ναρούτο εγώ δεν το έχω δει όλο, γιατί μετά από ένα σημείο με είχε κουράσει τόσο πολύ που το σταμάτησα και διάβαζα εβδομαδιαίως το μάγκα μέχρι να τελειώσει. Οπότε γνωρίζω όλο το story χωρίς να έχω φάει τη σαπίλα του άνιμε με τις καθυστερήσεις και τα filler και τις μαλακίες. Αυτό από τη μία μπορείς να το δεις σαν βαρετό κομμάτι, από την άλλη σε κάθε filler, όσο κοροϊδία και αν είναι, βλέπεις κάποιες αστείες στιγμές, κάποιες... Ναι, όχι όμως. Κάποιες... Στο χωριό, βλέπεις πράγματα μέσα στο Κονόχα που δεν ήταν ανάγκη να το δεις. Αυτό είναι τα filler. Όχι ρε φίλε, όμως δεν γίνεται να γίνεται της πουτάνας, ξέρω εγώ, μες στη μέση του πολέμου και αχ πάμε να δούμε τι κάνουν οι σεφ νίντζα και που έχουν chicken jutsu ρε μαλάκα. Τώρα τι με λες τώρα ρε μαλάκα, είχε τέτοιες καταστάσεις ρε μαλάκα, ό,τι να είναι γινόταν. Θα μιλήσουμε με spoiler, ξεκινάμε, για πες. Τι θες να ακούσεις, ρώταμε κάτι πιο συγκεκριμένο, μπορώ να σου πω για πόλεμο, ποια κομμάτι ας πούμε δεν είδες και θα πώς θέλεις ένιωσες, να αναλύσω. Πώς ένιωσες όταν παραλίγο να τελειώσει το Ναρούτο με τον πρωταγωνιστή μας να κάνει στην Κάγκουγια, η οποία είναι η τελική βίλαν, το Χάρεμ Τζούτσου? Είχα φάει λίγο πόλεμο. Βασικά όχι Χάρεμ, reverse Χάρεμ, έτσι. Με το αγοράκι εκεί πέρα, έτσι γυμνά. Τώρα υπάρχει κάποια λογική από την οποία δεν θα έπρεπε να δουλέψει, ρε φίλε? Κατά τη γνώμη μου πιστεύω ότι είναι ακριβώς αυτό που έπρεπε να πορώσει μια γυναίκα η οποία ήταν κοιμισμένη για χρόνια. Μην διαφωνήσεις μαζί μου. Ήταν χιλιετία εκτός και ξαφνικά βλέπει το Χάρεμ που εντάξει. Καταλαβαίνεις ότι είναι ένα από τα πιο επικά άνιμε που έχουμε αγαπήσει επί δεκαετίες το Ναρούτο. Και θα τελείωνε με Χάρεμ Τζούτσου, με αγοράκια ξερισμένα. Δεν θα τελείωνε. Λέει, είναι κάτι όμως που χωρούσε, γιατί σκέψω ότι είναι η τεχνική που κάνει Ναρούτο από την αρχή. Και άμα έμενε απ' έξω, θα ήταν απλά μια τεχνική φαν ως ένα σημείο. Εκεί ξεπέρασε κάθε σημείο. Το τραμάτισε. Δεν θα σου πω ότι ήταν υπέροχο, πανέξυπνο, αλλά χωρούσε στο story. Πολύ άνετα κιόλας. Okay. Λοιπόν, θα σε πάω μερικές να σχολιάσουμε στιγμές του άνιμε. Αυτά που μου έχουν μείνει στο τέτοιο. Εγώ, ας πούμε, επί πάρα πολλές φορές, καμιά φορά κάθομαι και βάζω στο YouTube να δω τη μάχη με τον Pain. Η οποία θεωρώ ότι είναι top Ναρούτο. Είναι top. Τα καλύτερα του. Okay, μπορούμε να κάνουμε ένα top 5 καλύτερο στιγμών, αλλά μέσα είναι η μάχη με τον Pain. Είναι εξαιρετική από παντού. Ξέρεις γιατί ρε φίλε? Γιατί είναι η πρώτη φορά που ο Ναρούτο είναι γαμάτος. Ναι. Γιατί σκάει εκεί πέρα με τους... με τους βάτνερφλ και όλοι να το κοιτάνε και να λένε «Ήρθε επιτέλους!» Μέχρι τώρα δεν το γουστάρανε, ρε. Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι αυτός ο cool τύπος? Πόσο καλό. Και όχι μόνο είναι τόσο cool, ρε φίλε, πάει μάχη, γίνεται τόσο ωραία μάχη και μετά σκάει ο μόνος που τον βοηθάει, που έχει το θάρρος να τον βοηθήσει, είναι η Χινάτα. Και τη σκοτώνει ρε μαλάκα, τη σκοτώνει και εσύ κλαις. Γιατί τη σκότωσε έτσι. Όπως και αυτός. Δεν είμαι σίγουρος, παίζει και να μην τη σκότωσε, αλλά δεν έχει σημασία γιατί όλοι αναγεννήθηκαν. Και βασικά κλασικό Ναρούτο έτσι, που
έχεις το, ό,τι καλύτερο έχεις μέχρι τώρα σε φάσεις, και μετά στο τέλος, έλα εδώ μπρο, να σε πω το story της ζωής μου και να διαγράψουμε. Αυτό είναι, αυτό είναι μια... Δεν το κατακρίνεις. Αλλά είναι... Στην ουσία αυτό είναι το Naruto, ρε φίλε. Δηλαδή είναι σαν να λες ότι δεν είναι αυτό το anime, δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Αυτό είναι, ρε φίλε. Αυτό γράφτηκε έτσι με βάση η δύναμη του λόγου. Έχει επίσης, ασκεί επίσης μεγάλη δύναμη στους ανταγωνιστές. Γιατί, ρε φίλε, ο Pain, ο Nagato και όλοι αυτοί δεν ήταν κακοί εξ αρχής. Απλά είχαν τις δικές τους... τις δικές τους πεπιθέσεις και βλέπαν τα πράγματα με το δικό τους τρόπο. Ναι, κάποιος έπρεπε να μπορέσει να τους τα αλλάξει, και ποιος αν όχι ο μαθητής του δάσκαλου τους ο ίδιος. Θα μπορούσαν και πιο νωρίς να είχαν πιστεί από κάτι, αλλά δεν έγινε, γιατί το άνιμε λέγεται Naruto και όχι Jiraiya. Και όχι Jiraiya. Πώς σου φάνηκε ο θάνατος του Jiraiya, έριξες δάκρυ? Ναι, ρε φίλε. Ναι, καταλάβαινα ότι χάνω, παρόλο που είχα τα spoiler, καταλάβαινα ότι χάνω τον πιο αστείο χαρακτήρα της σειράς, ρε φίλε, και ότι θα λείψει πολύ από το άνιμε, γιατί τα ερχόμενα που πάλι ήξερα ότι θα ρωθούν ο πόλεμος και τα σχετικά, χωρίς αυτόν θα ήταν πολύ... Δεν φανταζόμουν πως θα νικήσουν, μέχρι μετά να δείξουν ότι να έρχονται και οι άλλοι κάγκοι και ενώνεται αυτό και εκείνο και το τρίτο και το τέταρτο, και μετά πριν από αυτό δεν ήξερα ότι είχαν ελπίδες, ξέρω, ότι θα μπορούσαν να το κάνουν καλή μάχη με τους αντιπάλους. Χωρίς το Jiraiya το άνιμε έχασε πολλά ποσοστά για μένα. Όχι σαν άνιμε, αλλά για μένα ήταν εξίσου απώλεια όπως και για αυτούς που ήταν μέσα στο άνιμε. Πώς σου φάνηκε, ποιος σου φάνηκε καλύτερο, βασικά όχι να το ρωτήσω αλλιώς, ήσουν ευχαριστημένος με την εναλλαγή στο Shippuden? Όταν μπήκε το Shippuden. Ναι. Από το όταν ήταν μικρό ο Naruto. Μέτρια αναλλαγή. Μπορούσε να ήταν πιο δυναμική, αλλά ίσως δεν χρειαζόταν, γιατί υπήρχαν πάρα πολλά επεισόδια μπροστά τα οποία θα έδειχναν την ανάπτυξη και όλη τη φάση. Οπότε το να μπει απότομα, να δείξει απότομα το πόσο πιο δυνατός ή σοβαρός ή σωστός έχει γίνει ο Naruto από τις αρχές, από τα πρώτα 10 επεισόδια, δεν θα ήταν το πιο σωστό. Ας το θέλαμε πολύ. Ας θέλαμε πολύ να δούμε ένα Naruto ήδη να είναι όριμος και τα, αλλά μετά θα έχανε αυτή η ουσία που λες με τη μάχη του Pain να σκάει τρελός. Θα είχε χαθεί, κατάλαβες. Έτσι το βλέπω. Πιστεύω ότι καλά το πήγε. Και μπορούσε να το αφήσει έτσι μια χαρά. Ήταν καλή φάση. Γιατί έχεις εσύ κάποιο σχόλιο για το τέτοιο? Για την αρχή πώς σου φάνηκε? Κοίτα, κάποια πράγματα χαλάνε πάρα πολύ. Δηλαδή με το... με την αναλλαγή στο Shippuden δεν είναι πια ένα ninja anime, δεν είναι ninja πλέον. Είναι τεράστια, τεράστιοι φόξ και βατράχια και τεράστιες μπάλες βόμβες. Χάνει πάρα πολύ από αυτό που έκανε το anime, πολύ πάρα πολύ ωραίο στα αρχικά επεισόδια. Δηλαδή πάρε οποιαδήποτε μάχη και σύγκρινε την με Gaara vs Lee και θα δεις ότι είναι καλύτερη μάχη Gaara vs Lee, φίλε. Και δεν έχει τίποτα μέσα, έτσι, τίποτα. Ναι, τι λες. Και εντάξει, ξέρω, αυτό το πράγμα φάνηκε πάρα πολύ στο Shippuden, γιατί το μεγάλωνε και στην ουσία ήταν ένα τεράστιο, ξέρω εγώ, Ten Tails που θα κάνει μια τεράστια μπάλα βόμβα και εμείς θα κάνουμε άλλες 5 βόμβες και θα έχουμε τα τεράστια μας Pokemon να χτυπιούνται μεταξύ τους. Γάμισε μας. Ποια είναι τα συναισθήματά σου για τη Σάκουρα? Για τη Σάκουρα Chan, πού ακριβώς όμως? Λοιπόν, ο κόσμος τη θεωρεί το πιο useless χαρακτήρα που έχει υπάρξει ποτέ σε άνιμα. Ναι, καταλαβαίνω αυτή την άποψη, αλλά εντάξει, δεν τη βλέπω τόσο useless. Χωρίς αυτήν δεν θα ήταν το άνιμα έτσι όπως είναι. Είναι ο χαρακτήρας που πρέπει να υπάρχει, ρε φίλε, είναι αυτή που συμπληρώνει την ομάδα και κάνει αυτά που μπορεί να κάνει, αυτά που θέλει να κάνει. Είναι σπαστικά κάποιες φορές που θες να δεις κάτι μέσα στη μάχη, είτε από αυτήν είτε την ίδια τη μάχη, και δείχνει αυτή να κλαίει και να κλέβει χρόνο από το επεισόδιο. Αυτό ήταν σπαστικό. Ναι, ρε. Έκανε την προσπάθειά της,
Και όταν άρχισε να κάνει αυτά που έκανε και η Τσουνάντε, σιγά σιγά άρχισε να τη βλέπει με άλλο μάτι. Γούσταρες. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ρε φίλε. Ότι η αλήθεια είναι ότι ο ίδιος ο Κισιμότο δεν ξέρει να γράφει γυναικείους χαρακτήρες. Έχει μια τεράστια ψολαρία, λίστα ψολαρίες. Και τις γυναίκες δεν τις γράφει πολύ καλά, ρε φίλε. Και αυτό είναι στην ουσία το πρόβλημα με τη Σάκουρα. Εγώ του Σικαμάρου δεν την έκανε καλή. Καλή ήταν αυτή, εντάξει. Ναι. Λίγο μας φοβίζει το, το ξύλο που είναι στο Σικαμάρου με στο σπίτι. Αλλά τέλος πάντων. Δες ποιο είναι το θέμα, ρε φίλε. Ότι στο τέλος ήθελες να είναι περίπου εισάξει η τριάδα που πήγε ενάντια στην κακουγία, έτσι. Η τριάδα η αρχική ενάντια στον υπέρτατο κακό. Και έχεις τον, πώς το λένε, τον έναν θεό στο σώμα του Ναρούτο, τον άλλο θεό στο σώμα του, του Σάσκε, όχι του ράπερ, okay, του χαρακτήρα. Και έχεις και μετά μια Σάκουρα η οποία τι στο μπούτσο είναι. Δηλαδή οι άλλοι μπορούν να καταστρέψουν τον κόσμο οι δυο τους και η Κάγκουγια μπορεί να κάνει δυνατές μπουνιές. Όχι η Κάγκουγια, η Σάκουρα. Αυτό, ναι. Δηλαδή, άρε μαλάκα, κάντο λίγο, κάντο κάπως. Δηλαδή ο κόσμος που δεν την γουστάρει, έχει λόγο που δεν την γουστάρει, γιατί είναι κακογραμμένος χαρακτήρας πάρα πολύ. Ναι ρε, δεν θα διαφωνήσω μαζί σου. Απλά, εντάξει, το να είχε αυτά που πρόσφερε με διαλόγους και με το πώς χωνόταν ανάμεσα στους δύο πρωταγωνιστές, ήταν ο ρόλος της. Κατά τη γνώμη μου, δεν χρειαζόταν να έχει την υπέρτατη δύναμη. Γιατί και ο Κακάσι, που είναι απίστευτα γαμάτος και δυνατός, δεν συγκρίνεται στη δύναμη πλέον με τους πρωταγωνιστές και σχεδόν κανένας δεν συγκρίνεται στη δύναμη μαζί τους. Παραμένουν αυτοί που είναι σαν χαρακτήρες όμως μέσα στο διάλογο και στις κοινές το ρόλο που ασκούν πάνω στους βασικούς πρωταγωνιστές, είναι αυτό που έγραψε ο Κισιμότο, όπως λες. Οπότε εντάξει, δεν την καταλαβαίνω όσο οι άλλοι. Να σου πω και κάτι που δεν μου άρεσε και πάρα πολύ. Ήταν η κατάληξη του Όμπιτο ως, ας πούμε, δηλαδή έχεις ένα χαρακτήρα, τον Τόμπι, ο οποίος, φίλε, εντάξει, είναι φανταστικός χαρακτήρας. Ναι ρε, πολύ γαμάτος. Και μετά ο Τόμπι γίνεται ο Όμπιτο, αλλάζει τελείως ο χαρακτήρας του. Δεν είναι πια το τρολ. Είναι εκεί δημωμένος, κακάσι, σκότωσε στη Ρίν, ξέρω. Και ναι, μετά, ενώ έχει φτάσει πραγματικά τον κόσμο στο τέλος, έχει φέρει την αποκάλυψη, τη γυρνάει πάλι γιατί ήρθε ο Ναρούτο να του πει «Μπρο, έλα να σε πω την παιδική μου ηλικία, μαλάκα». Εκείνα τα είπε, δεν τα είπε. Δεν τα είδα, όχι, τα διάβασα. Τα διάβασα. Τι θυμάσαι να μου πεις από αυτά που διάβασες, για να καταλάβω, γιατί εσύ μου το είπες πολύ γενικά. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι έχεις ένα χαρακτήρα που χτίζεται έτσι, κάνει μεταστροφή τελείως. Και μετά κάνει μια τρίτη μεταστροφή τελείως. Και ρε φίλε, μην πιστώ σε κάτι. Ο Τόμπι, ο Τόμπι είναι επί χρόνια ήταν ένα τρολ. Ένα τρολ. Τρόλαρε τους πάντες. Και ξαφνικά έγινε ο πιο. Έχω το μίσος μέσα μου, ξέρω εγώ, και θα καταστρέψω όλο τον κόσμο, ξέρω. Και μετά το γυρνάει πάλι. Δηλαδή, κράτα λίγο μια σταθερότητα, ρε φίλε. Μην το γάμασε. Επίσης όλοι ξέραμε ότι ο Τόμπι είναι ο Όμπιτο, εντάξει, δηλαδή έχουν το ίδιο όνομα. Εμένα μου άρεσε πολύ αυτός ο χαρακτήρας, αλλά δεν θα πω ότι δεν με έπεισε έτσι όπως το είδα εγώ. Οι αλλαγές που έγιναν δεν θα σου πω ότι δεν με έπεισαν, γιατί οι διάλογοι και οι φάσεις που γινόντουσαν εκείνες τις στιγμές του πόλεμου τέριαζαν για να γίνει ο διάλογος και η πλήση εγκεφάλου από τον Ναρούτο, ώστε να τον αλλάξει εσωτερικά για να γυρίσει πάλι στο κομμάτι που ήταν, κατάλαβες. Δηλαδή, όταν έβλεπε πώς τους πολεμάει και πώς αντιστέκονται όλοι μαζί και κυνηγάνε ένα κοινό σκοπό, μπορείς να το πιστέψεις, ρε φίλε. Δεν είναι κάτι που έγινε από μόνο του ξαφνικά. Ήρθε και του μίλησε και okay, όλα καλά. Το ένα φέρνει τ' άλλο και έγιναν δύο-τρία επεισόδια στα οποία γινόταν η ίδια συζήτηση με διαφορετικό τρόπο και μετά σιγά σιγά κατέληξε σε αυτό το αποτέλεσμα, γιατί δεν είχε και την ευκαιρία να μιλήσει με τον Κακάσι, να δει τα πράγματα έτσι όπως κρυβόταν από αυτό, δεν ήθελε να δει τα πράγματα από την άλλη πλευρά, ήθελε να μείνει έτσι πεπισμένος. Και τώρα όταν το άνοιξαν τα μάτια με το ζόρι, είδε αυτά που τόσο πολύ φοβόταν να δει. Δηλαδή εμένα με έπεισε, ρε φίλε, κατά κάποιο τρόπο.
Εμένα λίγο με απογοήτευσε, ρε φίλε. Ίσως γιατί, ξέρεις τι, οι χαρακτήρες δεν γίνεται να είναι όλοι likeable. Δηλαδή κάποιοι πρέπει να είναι απλά κακοί και λάθος και μαλάκες. Πρέπει. Σε αυτό το δεν κομμάτι, γίνεται, ναι. Δεν γίνεται όλοι να ακούσουν την ιστορία του Ναρούτο και να γίνουν καλύτερα, ρε φίλε. Εντάξει, μας γέμισες. Και ειδικά πάνω στη μάχη. Δηλαδή ο κόσμος καίγεται. Ο μόνος που πέθανε σε όλο τον Ναρούτο είναι ο Νέτζι. Για κάποιο λόγο τον πέταξε. Ναι, ρε, για κάποιο λόγο είπε, ποιο θα πετάξω, αυτόν τον τρίτο, τέταρτο χαρακτήρα που απλά θα αφήσει την Χινάτα μόνη της για να έρθω μετά εγώ να την κάνω. Για να μπορεί ο Ναρούτο να την κάνει κρύμ και μετά. Όλα σχεδιασμένα. Όλα σχεδιασμένα. Για τον Ιτάτσι δεν θα πούμε τίποτα πριν φύγουμε από το θέμα Ναρούτο. Τι να πούμε για τον Ιτάτσι, ρε φίλε, για πες. Τι να πούμε. Έχει καλογραμμένο το χαρακτήρα και το story του βρίσκει. Κατά τη γνώμη σου, από αυτά που άκουσε. Ήμουν πολύ ικανοποιημένος με όλο το story. Αν και εντάξει, πόσο να αναλύσεις όλο αυτό το σκηνικό. Ξέρεις τι, πιο πολύ μου έκανε το εξής, ότι η Ουτσίχα με τους Σέντζου, πώς λέγεται. Χασιράμα. Ναι, η Ουτσίχα με τους άλλους είχαν συνέχεια κόντρα. Και ο δεύτερος Χοκάγκε τους μισούσε πραγματικά, ξέρω, μέσα από την ψυχή τους. Στην ουσία ήθελε να τους κάνει γενοκτονία. Οκ, okay, το αφήνουμε ότι είναι ο Χίτλερ, ξέρω εγώ, ο ίδιος ο δεύτερος. Αλλά τέλος πάντων, το αφήνουμε στην άκρη. Παρένθεση, να σε κάνω μια ερώτηση. Έχεις δει καμιά ταινία από Ναρούτο? Ξέρεις αν υπάρχει ταινία που να δείχνει το story του δεύτερου Χοκάγκε πιο πολύ? Γιατί έχουμε πολύ λίγα στοιχεία στο άνιμε. Όχι, όλες οι ταινίες είναι για τον ίδιο τον Ναρούτο. Okay. Και αποφασίζουν να πάρουν τους Ουτσίχα και να τους κάνουν την αστυνομία για να τους δώσουν την ουσία, την εξουσία στο χωριό. Και μετά για κάποιο... το πρώτο Χοκάγκε, για ναι, να τους κάνει να ενταχθούν. Okay. Και μετά κάποιοι άλλοι είπαν, όχι, αυτοί έχουν εξουσία και θα κάνουν, πώς το λένε, θα την πάρουν πάνω τους και θα κάνουν, ας πούμε, μια... πώς να το πούμε, ρε. Ναι, ρε, επανάστες. Επανάστες, ας πούμε, και έτσι. Ενώ θα μπορούσες απλά, αν τους κάνεις αστυνομία, να κάνεις τρίτο, τέταρτο Χοκάγκε έναν Ουτσίχα, έτσι. Δηλαδή ήταν και αυτοί πάρα πολύ και δυνατοί και αγαπούσαν το χωριό κτλ. Και, και λένε, τι θα κάνουμε, θα τους φάξουμε όλους στον ύπνο τους. Okay. Και τους φάζει ο άλλος όλους. Δηλαδή, τι φάση. Πώς ακολούθησε αυτή την εντολή, ρε μάτι. Ναι, ρε, αυτό έχει κενά του. Αλλά δες έτσι όπως το θυμάμαι εγώ το story από αυτό που είδα πρόσφατα, είναι ότι ήταν η αστυνομία, ήταν στο κέντρο του χωρίου εκεί που πρέπει να βρίσκεται το τμήμα και το πλάν τους, όλοι εκεί, ξέρω. Το θέμα είναι ότι μετά έγινε η επίθεση από τον Όμπιτο με τον άλλο που ήρθε με τον 9 ουρο δαίμονα, τον Nine Tails δαίμονα. Και μετά από αυτή την επίθεση, οι Ουτσίχας κατάλαβαν ότι μπορούν να το ελέγξουν. Να ελέγξουν τον συγκεκριμένο δέμονα. Και το κατάλαβαν και οι άλλοι από το χωριό, δηλαδή ο Χοκάγκε και η ακολουθή του. Και την πίεση την άσκησε ο τέτοιος, πώς το λένε, ο σπαστικός αυτός με τη μαγκούρα και το πρόσωπο. Καλυμμένο. Αυτός άσκησε όλη την φάση. Αυτός μίλησε στον Ιτάτσι προσωπικά. Αυτός ήταν υπεύθυνος που η αστυνομία από το κέντρο μεταφέρθηκε στην άκρη του χωριού και γι' αυτό το λόγο άρχισε να γεννιέται μίσος σε αυτούς και θέλαν να κάνουν μία επανάσταση. Για να μην γίνει εμφύλιος πόλεμος μέσα στο χωριό μεταξύ Ουτσίχας και των υπολείπων, έπρεπε να τους διώξουν, να μαζέψουν αυτή τη δύναμη έξω και να τους κάνουν επίθεση, που έτσι ήταν για κάποιο λόγο η θεωρία ότι θα γίνει. Ή άμα τους σφάξουμε όλους δεν θα γίνει τίποτα κακό. Δηλαδή διάλεξαν το μικρό κακό από το full κακό. Εκτός από το ότι θα τους φάζαν όλους. Και τα παιδιά και τα μωρά. Μαλάκα, καταλαβαίνεις ότι ο Ιντάτης σκότωσε τα νεογέννητα.
Και άφησε μόνο τον αδερφό του για κάποιο λόγο. Σκότωσε τη μάνα του. Τέλος πάντων. Άσχετο με αυτό. Άντε, πες ότι okay, ήταν και μικρός. Άντε, καλά το έκανε για το χωριό. Σκότωσε τους πάντες για το χωριό. Επειδή okay. Είναι πόλεμο κιόλας. Δεν είναι πολλά. Και, και μετά τι έκανε. Μετά πήγε και μπήκε σε μια ομάδα ανθρώπων που θέλαν να επιτεθούν πάλι στο χωριό του. Κάτσε ρε μαλάκα, και αυτό το εξηγεί. Τι εξηγεί ρε μαλάκα, δηλαδή. Ό,τι και να μου πεις, είμαι σε φάση what, γιατί, όλο αυτό γιατί. Ρε μαλάκα, μπήκε στους σε αυτή την ομάδα, στους Ακάτσουκι, για να τους, για να ελέγχει, να βλέπει τις κινήσεις τους, για να μην κάνουν κακό στο χωριό. Το εξηγούσε κιόλας κατά κάποιο τρόπο ότι... Δεν τα κατάφερε και πολύ τρόπο. Καλά, γιατί έγινε μέχρι, φτάσαμε στην αποκάλυψη. Δεν τα κατάφερε. Ναι, μπορούσα να πάει καλύτερα, αλλά θεωρητικά υπήρχαν και χειρότερες εκδοχές, οι οποίες δεν είδαμε γιατί ήταν κατά. Τι χειρότερες, το σχέδιο του το έκανε ο τέτοιος, ο Μαντάρα. Το έκανε το σχέδιο, έφερε το... έκανε Infinity Tsukuyomi. Φτάσαμε μέχρι εκεί, δηλαδή, οκ. Okay. Δεν κατάφερε τίποτα. Δηλαδή στην ουσία τι έχει κάνει ο Ιτάτσι, σκότωσε όλη την οικογένειά του και μετά πήγε κάπου να ελέγξει τη φάση, δεν έλεγξε τίποτα. Το μόνο που έκανε ήταν να θυμώσει πάρα πολύ τον ήμου αδερφό του μάλλον. Μόνο αυτό κατάφερε. Να το λες έτσι αρνητικά. Παρ' όλα αυτά είναι έτσι σοβαρός και σκοτεινός. Έχει ωραία μαύρα μαλλιά ίσια. Γουστάρω τα κομμενάκια και τα αγοράκια. Οπότε δεν δεν πάω πολύ τέτοιο. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι στο τέλος το έβλεπα για να τελειώνει ρε φίλε, γιατί το είχε κουράσει πάρα πολύ και χάσει πάρα πολύ από αυτό που έκανε τον Ναρούτο να είναι τόσο καταπληκτικό. Να σου θυμίσω ότι εγώ τον Ναρούτο το είχα ξεκινήσει ερχόμενος στο σπίτι σου εποχές 2011. Ναι, okay. Όπου έβαζα το ίντερνετ σου να κατεβάζει φίλε 30-40 γίγκα. Νομίζω ότι γι' αυτό δεν δούλευε. Ακριβώς, ναι. Είναι ωραίο που έχουμε φτάσει τώρα 2020. Είμαστε ακόμα ζωντανοί. Ο κορονοϊός δεν μας έχει σκοτώσει και ακόμα μπορούμε να συζητάμε για το ίδιο πράγμα. Εδώ να περάσουμε στο τελευταίο θέμα, που στην ουσία δεν είναι τίποτα. Έτσι, 1-2 λεπτά να σας πω ότι αυτή την εβδομάδα που πέρασε, την Πέμπτη προχτές, 10-11 του μηνός, πόσο ήταν, βγήκε το τεύχος One Piece 998. Άκουσα για το χιλιάρικο ότι θα βγει του χρόνου. Δεν είναι. Θα δούμε. Κάτσε. Έχουμε 2 εβδομάδες μπροστά μας. Να, μπορεί και να βγει και του χρόνου, μπορεί να βγει και αυτή την εβδομάδα. Αυτό το... Όχι, νομίζω είδα εικόνες που έγραφαν. Το χιλιοστό, άδε, μπαμ, μπουμ, θα βγει. Φίλε, ξέρεις κάτι. Ο Όντα βρίσκεται... Ο κύριος. Ο κύριος, ναι. ο δάσκαλος, ο Όντα Σένπαϊ, ο Όντα Σάμα, βρίσκεται σε τεράστια καλλιτεχνική κατάσταση, ρε. Φίλε, γράφει τέλεια. Εντάξει, έχει κάποια προβλήματα, για κάποια τσίμικρα. Να μου πεις λίγο, δηλαδή, μέχρι πού, κατά τη γνώμη σου, περίπου έγραφε τέλεια στο One Piece, πού περίπου το χάλασε και πόσο σε σχέση με το καλό πάει τώρα. Πόσο καλά πάει τώρα. Η απάντησή μου είναι ότι πάντα το έγραφε τέλεια, ρε. Δηλαδή, okay. Ναι, είναι πάρα πολύ καλός αυτό που κάνει, ρε φίλε, είναι πάρα πολύ καλός. Ίσως μπορούμε να πούμε ότι, κοίτα, το arc με το Flamingo ήταν λίγο μέτριο, αν και είχε πάρα πολύ ωραίες στιγμές μέσα. Πάρα πολύ ωραίες στιγμές, δηλαδή όλο το backstory του Λο, του Κορασόν και του Ντοφλαμίγκο ήταν πάρα πολύ ωραίο, ρε φίλε. Κάποια πράγματα μέσα στο story ήταν λίγο ότι να, έβλεπες και εκεί τα toys και λέγες τώρα, άντε πάμε παρακάτω. Ίσως κούρασε και λίγο στο Big Mama Arc. Βασικά, ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι το πρόβλημα που ο κόσμος δεν γουστάρει είναι ότι χαϊπαρίστηκαν τόσο πολύ οι Yonko, ότι θα είναι η πιο δυνατή, η πιο δυνατή, η πιο δυνατή. Έχουν χαϊπαριστεί τόσο πολύ που στην ουσία δεν εξηγείται ότι θα νικήσουν κάποιους αυτούς τους ανθρώπους.
Οπότε πρέπει κάπως να τους μειώσει, να τους φέρει σε μια κανονική κατάσταση. Ή να σηκώσει τους πρωταγωνιστές. Ναι, αλλά πρέπει και αυτούς να τους μειώσει λίγο, γιατί τους έχει δώσει και κάτι δυνάμεις απίστευτες. Μαλάκα, είναι η Big Mama δεν παθαίνει τίποτα. Δηλαδή είναι... Δεν νιώθει. Δεν νιώθει. Φίλε, άμα σκεφτείτε, πάρα πολύ κακοί από το One Piece δεν παθαίνουν τίποτα, εκτός αν... Αυτό, εκτός αν κάτι. Με τον Έμελ, ας πούμε. Ναι. Τώρα εντάξει... Ναι, αυτό που θέλω να σου πω είναι εγώ είναι ότι για να τους μειώσει λίγο και να τους φέρει σε μια κανονική κατάσταση δημιουργεί άλλα προβλήματα στους χαρακτήρες, όπως ας πούμε η Big Mama είναι λίγο ότι να είναι χαρακτήρες. Τη μία τρελαίνεται από το φαγητό, την άλλη χτυπάει το κεφάλι της. Ναι, δεν την αφήνει ποτέ να είναι σοβαρή, γιατί αν είναι σοβαρή τους έχει μια σφαλιάρα όλους, τους πάντες εκεί πέρα, τη βλέπει ο Λούφι και τρέχει. Μόνο ο Μπρουκ είναι σε φάση εγώ θα σε πολεμήσω και σε έχω young lady. Και με σε φάση όλα καμπρουκ. Young lady. Okay. Το θέμα ξεσπίει είναι ότι είναι πάρα πολύ καλός. Δηλαδή έχει έμπνευση απίστευτη. 998. Δηλαδή τα τελευταία 10 τεύχη ήταν όλα καταπληκτικά. Δηλαδή γίνεται ένας χαμός. Βρισκόμαστε στη μέση του Wano στην ουσία. Του One Arc. Διαβάζεις τα μάγκα έτσι ή βλέπεις τα επεισόδια? Διαβάζω τα μάγκα. Γίνονται πολύ ωραία πράγματα. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ένας χαμούλης. Και φτάνει το... Πόσο πίσω είναι? Πόσο είναι? Δεν είναι πολύ πίσω, αλλά πιστεύω ότι για να φτάσουν εδώ που είμαστε τώρα θα περάσει κανένας χρόνος. Και δεν τα βλέπεις καθόλου? Τα έχω σταματήσει για να μαζευτούν καμιά εκατοσταριά πριν ξαναμπω στη φάση. Αλλά αυτά που έρχονται στο anime τώρα είναι πάρα πολύ ωραία, ρε φίλε. Γιατί θα δείξει το flashback του Όντεν. Που σε αυτό το flashback. Όντεν είναι ο μπαμπάς του Μομονόσκι. Okay. Και εκεί θα δεις τους πάντες μέσα. Θες να δεις. Θα δεις για Όντεν, θα δεις Whitebird, θα δεις Gold Roger, θα δεις τα πάντα. Τα πάντα όμως, δηλαδή ό,τι καλύτερο έχει δείξει το... Όλα αυτά που περιμένουμε χρόνια να δούμε, ξέρεις. Έχεις δει Gold Roger να... σε μάχη, ορίστε πάρτο. Gold Roger σε μάχη με Whitebird, πάρτο. Δηλαδή άντε γεια, άντε γεια. Ποιος γαμάει τον Αντέλλον? Όχι φίλοι, και ο Όντεν είναι καταπληκτικός χαρακτήρας. Είναι πάρα πολύ ωραίος χαρακτήρας και πάρα πολύ ωραίο flashback. Να σε ρωτήσω, είμαστε στα μισά? Κοίτα, πιστεύω ότι σε 7-8 χρονάκια θα έχει τελειώσει το άνθρωπο. 7-8. Τόσα πολλά του δίνει. Άμα δεν πεθάνει. Άμα δεν έχουμε μια πανδημία κάθε 2 χρόνια, θα μείνει ζωντανός για να τελειώσει 7-8 χρονάκια. Θα κάτσει μέσα να γράφει, να μην βγαίνει. Δεν ξέρεις τι, επειδή φαίνεται, όπως είδαμε και φέτος, ότι του δίνουν με το ζόρι break, του δίνουν με το ζόρι διακοπές, ρεπό, για να τη βγάλει. Και οι εταιρείες του αυτό. Ναι, ή ο τέτοιος, το περιοδικό. Ο εκδότης, τέλος πάντων, του δίνει με το ζόρι ρεπό, γιατί παίζει να κλατάρει ο άνθρωπος. Έτσι κι αλλιώς βρίσκεται στα top των πωλήσεων εδώ και χρόνια, καμιά δεκαετία. Δέκα, μας λες. Πάρε ρεπό. Πόσο χαζομάρα είναι, φίλε. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο συμβόλαιο που να προϋποθέτει τις διακοπές σου και... Τόσο χρόνο το κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν έχει μία κατάταξη, μία... Μα, ξέρεις τι, είναι αυτό, ρε φίλε, ότι το One Piece βγαίνει εβδομαδιαίως από το 96-97. Μπορείς να το φανταστείς λίγο αυτό το πράγμα. Από το 96 μέχρι τώρα έχουν περάσει πολλά χρόνια και ο τύπος γράφει ασταμάτητα κάθε εβδομάδα. Είχε βγάλει αγγελία για να έρθει βοηθός και ξέρεις τι του είπε? Τι έγραφε? Μην έρθεις καν αν το One Piece δεν θα είναι το μόνο πράγμα στη ζωή σου. Μην έρθεις καν, μην μπεις στη διαδικασία.
Εδώ πέρα κάνουμε μόνο αυτό. Λέει ότι ο άνθρωπος κοιμάται 4 ώρες την ημέρα και τις υπόλοιπες ώρες δουλεύει, ξέρω. Καταλαβαίνεις σε τι κατάσταση βρίσκεται. Όταν τελειώσει το One Piece, θα πέσει σε χειμερή ανάρκη για 4-5 χρόνια ο άνθρωπος. Είστε σύνταξη. Μπορεί. Λοιπόν, αυτά, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι έχω σκοπό κάτι να κάνω. Ή θα γράψω, ή θα κάνω ένα επεισόδιο, ή θα κάνω ένα βίντεο για το χιλιοστό τεύχος. Γιατί θα σημάνουν σίγουρα και περίπου 9 με 10 χρόνια που ασχολούμαι και εγώ κάθε εβδομάδα να διαβάσω το μάγκα του One Piece. Και ρε φίλε, είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή με έχει πάρει από τα 10 μου που ξεκίνησα το άνιμε στο Alter μέχρι τα 30 μου ασχολούμαι με αυτό το πράγμα κάθε εβδομάδα. Και σε έφερε εδώ που είσαι, καταλάβα. Αυτά. Αυτό ήταν και το επεισόδιο μας, το anime report της φθινοπορεινής σεζόν. Θα επιστρέψουμε ξανά με το anime report της χειμερινής σεζόν, ίσως το Φεβρουάριο. Έχουμε ενδιαφέρον πράγματα. Από ό,τι βλέπω βγαίνουν. Έχουμε το Attack on Titan. Ισχύει. Έχει ίσως Kaguya Sama επιστρέψει. Το ελπίζω. Το ελπίζω. Θα έχουν τελειώσει κάποια άνιμα όπως το Jujutsu και κάποια άλλα. Οπότε θα έχουμε συζητήσουμε και γι' αυτά. Εδώ θα είμαστε, γιατί όχι. Ακριβώς. Λοιπόν, εγώ ήμουν ο Τάσος Ολοταπός. Εδώ ο Τέο Τρότα από Γερμανία. Τα λέμε στα social media, στο monkeybros.gr και ακούτε τις εκπομπές μας στο monkeybros.gr κάθετος radio. Τα λέμε, bye. Bye.